Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, The Mega Cyber 69 εδώ πέρα και Θεέ μου, επιτέλους τελειώνουμε από την Καστέλια. Πραγματικά, το μόνο πράγμα που θα μου λείψει από αυτή την πόλη είναι η ωραία μουσικούλα. Και επίσης, επειδή αδυνατό να μάθω ποιο είναι το Select, θα πω με το πατροπαράδοτο μενού στο ποδήλατο. Αν μπορείτε γράψτε μου στα σχόλια ποιο κουμπί είναι το Select στο πληκτρολόγιο. Επειδή κανένα tutorial αρνείται να γράψει ποιο είναι το Select. Οφείλουν να το βρουν μόνοι τους οι παίχτες. Βασικά είχα βρει ότι το Select ήταν το Backspace, αλλά δεν ξέρω, δεν λειτουργεί. Οπότε, έχουμε μια νέα Root Bro! Κάτσε. Α, ο επιστήμονας είναι εκείνος εκεί. Οπότε μισό λεπτό να πάρω τη φωνή του. Oh, it's you again. If it's not an inconvenience, may I have a look at your Pokemon? Όχι! No, δεν θέλω! Are you sure? But this is for science! Oh, how interesting! Your Yalu seems to display more self-convenience than the others of the same species, and your trainer with merely 3 badges. Fantastic! I'm not sure how you're doing it, but you're bringing out the power of your Pokemon! Εγώ, για μένα μιλάμε. Που τα βρίζω από το πρωί στο βράδυ, μάλιστα. Oh, excuse me. I'm a scientist. My name is Corless. The theme of my research is bringing out the power of Pokemon. Bringing out the power of Pokemon. It is impossible to bring out the maximum power through the bond they share with the trainers. Or is it some other, different method? I'd like to test my theory by battling with you. Do you find this acceptable? Όχι, δεν θέλω να σου πολεμήσω. Either way, we'll be waiting around for just beyond here. Ναι. Μετά το ευχάριστο διάλειμμα του κύριου επιστήμονα, λοιπόν, μπορούμε να φύγουμε επιτέλους από αυτή την πόλη, αν και έχουμε κάτι τελευταίο. Βασικά εδώ είναι. Άνι... Α! 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 Αδυνατό. Bug. Walk. Επειδή δεν ξέρω ποιο είναι το Select. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτός ο τύπος. Αν έχετε δει αρκετά Pokémon, ελπίζω να έχουμε δει. 43 Pokémon. Οπότε, αν έχετε δει 40 Pokémon, σας δίνει το Eviolite. Το οποίο Eviolite είναι αρκετά χρήσιμο, μπορώ να πω, επειδή μπουστάρει κατά πολύ τα stats σας, τα defensive stats θα μπορούσα να πω κάλλιστα. Θα το εκτιμούσα αν μπορούσα να το βρω, ευχαριστώ. Eviolite, το οποίο θα το δώσουμε... Βασικά όλα κρατάνε ένα item. Λοιπόν, θα βγάλουμε το Amulet Coin μιας που δεν χρειάζεται. Α! Το... σημείωση. Το Amulet... Το Amulet. Το Eviolite για να λειτουργήσει πρέπει να μην είναι full εξελιγμένο το Pokémon σας. Που το Golbat δεν είναι. Οπότε μπορεί να έχει boost defenses. Λοιπόν! Και τώρα πάμε στη route. Αυτός ο τύπος. Κοίτα τον εκπληκτικά εκπληκτικό τοίχο. Είναι τόσο εντυπωσιακός και μοναδικός. Ένα πραγματικό έργο τέχνης. Λοιπόν, ουσιαστικά η Route 4 που ακολουθεί διαφοροποιείται ανάλογα αν έχετε Black 2 ή White 2. Θα σας δείξω γιατί. Εδώ πέρα ουσιαστικά ξεδιλίγονται δύο ιστορίες. Η White 4, καταρχάς αυτή η White 4. Ναι, η Route 4 με το White 2 είναι η White 4. Ναι, ουσιαστικά θα το θυμάστε αυτό το μέρος από την White την κανονική, την Black την κανονική. Και ουσιαστικά η Black 2 τη δείχνει βιομηχανοποιημένη, πώς θα γινόταν αν είχε βιομηχανικοποιηθεί η περιοχή, ενώ η White... Η White... Θα σου πολεμήσω αυτό το trainer εδώ ενώ μιλάω. Ενώ η White 2 τη δείχνει πώς ας πούμε θα ήταν αν έμεναν τα αρχαία μας μνημεία και τα θαυμάζαμε. Δηλαδή ουσιαστικά θα είναι αρκετά διαφορετική αν παίζετε Black 2. Παρ' όλα αυτά εγώ παίζω White 2 και... θα είναι έτσι όπως είναι, αποδεχτείτε το. Και επίσης, αυτή η route έχει Sandstorm επειδή θα σπάσουμε τα νεύρα του trainer για όλη μια φορά. Σκέφτηκαν οι developers. Force Palm λοιπόν.
Και στην Black 2 δεν έχει ανεμοθύελα. Και δεν θυμάμαι πως είναι το stance. Όχι, ανεμοθύελα, καλά το είπα. Που... Α, έχουμε τα leftovers. Cool! Ha ha ha! Ho ho! Hi ho ho ho! Βασικά το χέρι πρέπει να είναι γρηγορότερο από μένα, οπότε θα του κάνω counter ενώ αυτό μας κάνει bite. Είμαι θετικό σε αυτό. Λοιπόν, haha, haha, δεν έκανε τίποτα. Boom! Μπαμ! Όχι, όχι. Απέτυχα να κάνω counter σωστά, έτσι. Υποτίθεται ότι θα μου σκάγε περισσότερο. Δεν περίμενα ότι θα είναι. It's not very effective. Απέτυχα. Επικώς απέτυχα. Χαστούκι, σειράχι. Άντε γεια. Καλό μου χέρντιερ. Φέρε τα XP σου που είναι 500. Και πήγαμε level 20. Μαθαίνουμε καμιά καινούργια επίθεση. Και νικήσαμε τον backpacker Clifford. Clifford δεν ήταν ένα σκυλί. Νομίζω ένα κόκκινο σκυλί. Κάτι τέτοιο. Δεν... Εξελίζεται κιόλας. Έλα ρε, με αγάπησες, bitch. Φιλοτιμήθηκες μετά από τόσο που σου έκανα. Δεν το περίμενα τόσο νωρίς πάντως να... Το περίμενα προς τη μέση του walkthrough. Αλλά φαίνεται ότι οι δεσμοί μου με την bitch την έκαναν να γίνει ένα ωραιότατο, υγιές και μεγάλο λουκάριο. Το οποίο είναι πολύ cool, ομολογώ. Βασικά να δω τι level είναι. Γιατί άνοιξε τον μπακ μου. Pokemon, εκεί θέλω να πάω. Δεν θα μου το εμποδίσεις εσύ. Βασικά θα πάω όλα μου τα Pokemon 23. Ξεκινώντας από την Noob. Ή όχι. Ναι, έφτασε ένα checkpoint η bitch στο level 20, οπότε θα την αλλάξω και θα βάλω την Noob. Ουσιαστικά, γενικότερα δράω με checkpoints στα Pokemon. Ας πούμε, πρώτα πάει το level, το μηδενικό level, που είναι το level ας πούμε κάθε δεκάδας. 20 level, 300 level, 40 level, μετά. Μετά, όλα τα Pokemon φτάνουν εκεί πέρα. Μετά, όλα τα Pokemon τα πηγαίνω στο 2, ας πούμε στο 32. Μετά τα πηγαίνω ή στο 5 ή στο 6, αναλόγως πως, τι κέφια θα έχω. Μετά πάμε στο 8 και μετά πάμε πάλι στην άλλη δεκάδα. Και έτσι θα δράσω και σε αυτό το walkthrough, όπως έτσι έδρασα και στην Emerald. Βασικά πες μου ότι αυτή η βλακή είναι. Rabbit Spin. Γιατί? Πες μου αν θα είναι super effective. Άντε γεια! Άντε γεια! Φέρετε XP. 200 XP. Βασικά αυτή είναι Pokemon Breeder. Νομίζω. Βασικά οι Pokemon Breeders, όσες φορές και να τους πολεμήσετε, μπορείτε να αλλάζετε route και να τους πολεμάτε συνέχεια. Και είναι ένας καλός τρόπος να εξπάρετε. Και νομίζω ότι αυτή είναι ένας Pokemon Breeder. Αν δεν με απατάνε τα μάτια μου που είδα ότι είναι Pokemon Breeder. Φέρε, XP. Ναι, είναι Pokemon Breeder. Που σημαίνει ότι αυτή είναι εδώ την τύπησα, την κάνω τουρκογύφτησα. Θα μπορείτε να την πολεμάτε όπου θέλετε. Όχι. Αρνούμε. Αρνούμε τρελέ επιστήμονα. Θα πάω εδώ κάτω. Αρνούμε το πεπρωμένο του story mode και θα πάρω αυτό εδώ το item. Το οποίο είναι ένα misty water, έχουμε ήδη. Εσύ, τι είπε. Είσαι ψαράς. Βασικά μου έχει λείψει. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Πάλι έψαρες είχαν αυτό το ωραίο το χαρακτηριστικό το κόκκινο. Τώρα όχι. Και επίσης είχαν τα χαρακτηριστικά magical από τα οποία με τσάντιζαν. Αυτό όχι. Εμεξέφτως έχει ένα Pokemon. Μόνο το Basculin. Δηλαδή, πώς έπιασε το Basculin αν δεν είχε άλλα Pokemon. Δηλαδή, πιάστηκε στα χέρια, ας πούμε. Το έπιασε με το καλάμι και μετά αρχίζει να πλακώνονται. Αυτό να κάνει Aqua Jet, αυτό να ρίχνει μπουνιές. Με την ελπίδα ότι θα το πιάσει και θα γίνει το μοναδικό του Pokemon. Το οποίο θα μας δώσει 600 XP. Και πήγαμε level 30. Ναι, 30. Πήγαμε level 30. 40, μη σου πω. Και 50, γιατί όχι. Τώρα, πολεμάμε σε Elite 4 που να είναι. Δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, άλλος ένας ψαράς, ο οποίος έχει δύο Pokemon. Κατά πάσα πιθανότητα δύο Magical. Όχι! Ο πρώτος ψαράς που δεν έχει ψάρι. Και έχει Psyduck. Είναι πραγματικά πρέπει να είναι ο πρώτος ψαράς που να μην έχει κάτι ψαροειδές και να έχει άλλο Pokemon. Συνήθως έχουν πάντα τα ψάρια. Τα πάντα όλα. Είναι εχθροκαλλιέργεια. Έχουν όλα τα ψάρια. Τώρα όχι. Αυτός είναι ο ψαράς που έκανε τη διαφορά. Και πήρε κάτι άλλο εκτός από ψάρια. Άλλο ένα Basculin λοιπόν.
Αυτό είναι μπλε. Δεν ξέρω γιατί είναι μπλε. Γιατί το άλλο ήταν κόκκινο. Γιατί μας αποφεύγει τις επιθέσεις. Γιατί τόσο να πάτε ερωτηματικά και τόσος λίγος χρόνος να απαντηθούν. Λίγο τσουνέιτο λοιπόν. Πόσο μου αρέσει αυτή η επίθεση. Είναι αυτό το είναι πάρα πολύ ωραίο. Το και άλλο μας level 23. 2, 3, 5, 10, 25, 6 και 8, 40, 5, 5, 25, 5, 9, 45, 5, 8, 72 και 20, 16! Hello! Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα! I've been waiting for you! That's what's the matter! Interesting! You know what's behind me? They're not made of rocks, but the Pokemon known as Krassle. Observe! With this device I created to enter this Pokemon, I will... Και με το μαγικό του χέρι τα κάνει να φεύγουνε. Wow, έχω εκστασιαστεί. Αχα. Those Krassle were there just lying here out of vanity with powders on their rocks. Their plasma set was a recognized potential with Pokemon. Liberate them from humans. I disagree. Conversely, it should the humans can bring out the hidden potential in Pokemon. Δεν κάνει να δείχνουμε. Now that I think of it, I never asked your name. Trihet, I will remember the name. Well then, I will test you and see if your trainer who can bring out the hidden potential of Pokemon. Συγγνώμη, πρώτα τα λες ότι μπορώ να το κάνω και μετά τα ξελές. Και θέλω μου, ο λαιμός μου θα πονέω όλη την ημέρα με αυτή τη φωνή. Λοιπόν, όχι Magnemite, όχι Magnemite, όχι Magnemite. Γιατί Steel Type? Γιατί Steel Type? Why? Γιατί? Γιατί? Πώς? Και για ποιον λόγο? Και γιατί άνοιξα το bug μου? Pokemon, man, man! Και θα βάλουμε την Bitch! Bitch, bitch! Λοιπόν, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα ψοφήσει. Είμαστε θετικοί σε αυτό. Μπράβο, όχι μπράβο, Thunderwave. Έτσι για να μας πάσει στα νεύρα. Α, έχουμε τα όχι, τα Leftovers δεν κάνουν τίποτα στο Paralyze. Fuck this shit! Force Palm, έτσι, σπάρε. Έτσι ρίξε μας, να μας ρίξουμε ένα hit. Μπράβο, είσαι ευτυχισμένο με τον εαυτό σου. Πες μου ότι έχω ένα αντίδοτο. Βασικά... Έχει το στάτικο, οπότε θα το χαστοκίσω και ούτως ή άλλως γίνω παραλάζει, οπότε θα κάτσω να τα τρώω. Αχα, ρίξε, ρίξε. Force Palm, άντε γεια. Bye bye. See ya. Στάρτη, σοβαρά. Ha 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 ha, είναι και εσύ paralyzed. Λοιπόν, και τώρα μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε ένα quick attack, να φύγουμε το paralyzed. Μάλιστα, και έκανε ένα quick attack τώρα. Χωρίς λόγο και αιτία. Λοιπόν, επειδή ο Corliss πρέπει να χρησιμοποιήσει Super Potions, επειδή δεν υπάρχει main antagonist, βασικά αυτός είναι ανταγωνιστής, είναι κακός, είναι καλός. Τι θέλει από τη ζωή μας, από τα παιδιά μας, από την οικογένειά μας, από τους φίλους μας και από τους συγγενείς μας. Ho, ho! Μάλιστα που είναι και ζωγός. Ho, ho, ho! Ζήλεις με όλους. Πραγματικά είναι τόσο ωραίο η beach με. Ως Λουκάριο, είναι τόσο όμορφο. Το κλίνγκ, το κλίνγκ. Το κλίνγκ. Με το θεϊκό γύρισμα. Το υπνοτικό γύρισμα του κλίνγκ. Είναι σαν να σας υπνοτίζει αν το δείτε. Αου! Αυτή πρέπει... Α! Αυτή πρέπει να είναι φρικτή κίνηση. Και πεις μου ότι σπάνε αυτές που χτυπάνε πολλές φορές οι επιθέσεις. Όχι απαραίτητα στην πέμπτη γενιά τώρα. Αλλά πιο πολύ γινότανε στην τέταρτη γενιά. Στην τέταρτη γενιά. Πουχου, Fury Swipes. Έκανε, Fury Swipes. Ξου, ξου. Fury Swipes. Ξου, ξου. 7 μέρες μετά. Fury Fury Swipes. Και μέχρι να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Περνούσαν 8 μέρες. Λοιπόν, αγόρασα Potions off camera. Για αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, φέρε τη ζωή μου. Πραγματικά πρέπει να πονάει. Θα φτάσω αυτά τα δύο γρανάζια γιατί να σου λιώνουν τον εγκέφαλο.
Κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να έχουμε γεμίσει τώρα με κομμάτι εγκεφάλου της Beach. Αλλά όχι, η Beach δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Λοιπόν, first spell, bitch. Μπράβο, έτσι αυτό ακριβώς. Χαχα, είσαι και εσύ paralyzed. Χοχο, γεμίζει. Επειδή είναι manly in Beach, που είναι γυναίκα. First spell, άντε γεια, bye bye, γεια. Αχα, έπεσε. That's what... Και όχι, αρνήθηκε να πάει level 21. Επειδή είπα όχι, δεν θα πάω level 21, εξελίχθηκα, θέλω να πάω και level 21, αλήτη! Και μου χώνει μια μπουνιά. I see, just like the gym leaders, Nigeria, or the Elite Forum, the Champion, the Pokemon League, you bring out the power of Pokemon by being kind to them. That's the kind of person you are. I'm extremely grateful for your help. This is a token of form of gratitude. Και μας έδωσε μια πρωτεΐνη. Πρωτεΐνες, ναρκωτικά και διάφορα πράγματα. It's so frustrating. If only we could take the Pokemon in order to bring out their power. But there's no way a person like that could ever exist. Well, then, Treehead, I hope to see you again sometime. Βασικά αυτό πρέπει να ήταν υπονοούμενο, για τον Νι, το οποίο... Ναι, δεν σποιλάρω, αλλά αυτό πιστεύω ότι έγινε. Λοιπόν, βασικά δεν θα συνεχίσω παραπέρα, αυτό το part έχει πάρει ήδη κανένα 15 λεπτό. Οπότε εδώ πιστεύω θα τελειώσω αυτό το part. Ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να αφήσετε τα like σας, τα comment σας, τα subscribe σας και ό,τι άλλο θέλετε. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Και μέχρι την επόμενη φορά, φέρτε μια ομπρέλα επειδή η ανεμοθύελα είναι πάρα πολύ σκληρή. Αντίο!